Κοντά μας έχουμε τον Αρκάδιο Βαζέχα, γιο του μεγάλου Κριστόφ που μεγαλούγησε στα ελληνικά γήπεδα. Αρκάδιε, καταρχήν συγχαρητήρια για την επιτυχία της ομάδας σου και για τον γκολ που πέτυχε σήμερα. Έβαλες και εσύ ένα λιθαράκι, όχι μόνο σήμερα, όλη τη χρονιά. Δύο λόγια για αυτή την επιτυχία και αν θες μια σύνοψη για όλη τη σεζόν. Σίγουρα ήταν μια επιτυχημένη σεζόν. Είχαμε βάλει στόχο να ανέβουμε στην ΑΕ ψανά. Η διοίκηση πριν 2,5 χρόνια ήταν ο στόχος από τη ΓΑΜΑ να ανέβουν back to back στην ΑΕ κατηγορία. Σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Σίγουρα οι απαιτήσεις πλέον στην ΑΕ θα είναι διαφορετικές. Για μας η χρονιά ήταν επιτυχημένη, εννοείται. Ήταν περίεργη χρονιά λόγω κορονοϊού. Ουσιαστικά η χρονιά ήταν 2,5 χρόνια από πέρσι, διακόπηκε. Όλα αυτά είναι δυσκολίες, ήταν κάτι πρωτόγνωρα για όλους. Ήμασταν πολύ ενωμένοι σαν ομάδα. Θεωρώ ήταν ένα από τα μυστικά που μας βοήθησε και κρατήσαμε μια σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και πετύχαμε το στόχο. Θεωρείς η ομάδα ότι δίκαια κατέκτησε το δεύτερο, και τη δεύτερη θέση, αν και ο coach στο πρώτο παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη που είχατε κάνει το πρώτο ανεπιτυχές αποτέλεσμα, το 0-0, ας το πούμε ανεπιτυχές, είχε πει ότι στόχος του Ολυμπιακού Πάρης είναι ο πρωταθλητισμός. Ωστόσο και η δεύτερη θέση που οδηγεί στην άνοδο, νομίζω δεν σας χάλασε, ας το πούμε, κατά μία έννοια. Όχι, σίγουρα. Εντάξει, ο στόχος ήταν ο πρωταθλητισμός. Θεωρώ ότι βγήκαν οι δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας στις πρώτες δύο θέσεις. Νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας και οι δύο ομάδες είχαν μια σταθερότητα. Εμείς μπορεί να αρχίσαμε κάπως περίεργα όντως τη χρονιά, όπως είπες. Εντάξει, νομίζω δίκαια είμαστε εδώ που είμαστε και του χρόνου πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο πρωτάθλημα της ΑΕ ψανά. Έχοντας παρακολουθήσει το πρωτάθλημα ΑΕ ψανά, φαντάζομαι, κάποιες ομάδες, θεωρείς ότι με το υπάρχον ρόστερ η ομάδα μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς ή θα πρέπει να κάνει ίσως και κάποιες προσθήκες? Θεωρώ ότι χρειάζονται κάποιες προσθήκες. Το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο απαιτητικό από τη Β' και τη Γ', σίγουρα το ξέρουν και η διοίκηση. Θεωρώ σε όλες τις θέσεις υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθεί η ομάδα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και σε ανώτερα σου εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.